Καλησπέρα Μάρα, και ενώ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν στα ρεπορτάζ τους ότι η απομάκρυση των προσφύγων και μεταναστών από τη ζούγκλα του Καλέ γίνεται με ηρεμία και χωρίς επεισόδια, τις τελευταίες ώρες στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Εστίες έντασης με πρόσφυγες και μετανάστες που αντιδρούν στην απομάκρυνσή τους και έρχονται στην κυριολεξία στα χέρια με την αστυνομία, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε ένταση καθώς μια ομάδα άναψε φωτιές, πέταξε πέτρες και βαριά αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με τη ρήψη δακρυγόνων. Να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν απομακρυνθεί περίπου 1.500 άνθρωποι από τους 8.000 που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες στη ζούγκλα ή κόλαση του Καλέο, όπως λέγεται. Μεταφέρονται με λεωφορεία περίπου ανά 50 σε ένα δίκτυο 450 κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας. Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα περίπου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διάλυση της ζούγκλας. Ο αριθμός τώρα των ατόμων που εγκατέλειψαν τον καταβλισμό σήμερα εκτιμάται ότι είναι μικρός. Πονοκέφαλος στις γαλλικές αρχές προκαλούν τα ασυνόδευτα παιδιά κάτω των 13 ετών που θεωρείται η πιο ευάλωτη ομάδα και εν μέσω σύγχυσης και χάους αναγκάζονται να παραμείνουν και σήμερα στον καταβλισμό. Εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων φοβούνται αναζωπήρωση της έντασης, καθώς περίπου 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες δεν επιθυμούν να φύγουν από εκεί και θέλουν να περάσουν στη Μεγάλη Βρετανία πάση θυσία. Τέλος, να πούμε ότι η διάλυση του καταβλισμού συγκεντρώνει τα βλέμματα Γάλλων δημοσιογράφων και ανταποκριτών από όλη την Ευρώπη, καθώς η ζούγκλα θεωρείται η πιο ορατή αποτύπωση των αδυναμιών στη διαχείριση του προσφυγικού από τους Ευρωπαίους ηγέτες, Μάρα.